Πολυμέτωπο και ολοκληρωτικό πόλεμο ετοιμάζει το Ισραήλ. Σε τρεις φάσεις το χτύπημα της Χαμάς, αποκαλύπτει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Μέτωπο και με νέα χτυπήματα και στη Χεσμπολάχ, που θα κατευθυνθεί το πακέτο μαμού των 14,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανακοίνησε ο πρόεδρος Μπάιντεν για το Ισραήλ. Αστακώσει η Αθήνα για τον απόψινό αγώνα μπάσκετ του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπη. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο κλειστό του ΟΑΚΑ και ειδικές ζώνες ελέγχου. Όλα τα μάτια της ΕΕΠ πάνω στο διαδίκτυο. Ανησυχία για τους μοναχικούς λύκους αποκαλύπτει στο Άξιον 24 ο Υπουργός Μετανάστευσης Δημήτρης Χερίδης. Με τον Τζουμάκα άνοιξε το χώρο των διαγραφών στο ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασελάκης. Αποπομπή μήνυμα προς τους διαφωνούντες. Ολομέτωπο επίθεση νωρίτερα της Δώρα Σαβιέρη μέσω του Άξιον 24. Σε Αχτσιόγλου, Τσακαλώτο Παπαδημούλη. Φουντώνουν τα σενάρια για μαζικές αποχωρήσεις τελεχών. Στο κλαμπ των χωρισμένων γυναικών η Τζόρτζια Μελόνι. Πικρό διαζύγιο για την πρωθυπουργό της Ιταλίας. Σάλλος από τα σχόλια σεξιστικού περιεχομένου που έκανε ο 42χρονος δημοσιογράφος και σύντροφός της σε γυναίκες συναδέλφους του. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Για ένα σκληρό και ολοκληρωτικό πόλεμο στα βόρεια και τα νότια σύνορα το ετοιμάζεται το Ισραήλ, το οποίο όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ θα επιτεθεί στη Γάζα σε τρεις φάσεις. Αεροπορικά, χερσαία και στη συνέχεια στους μαχητές της Χαμάς που ελέγχουν όπως είπε τη ζωή στον Παλαιστινιακό θύλακα. Η τελική απόφαση για την έναρξη των επιθέσεων ανήκει πλέον επιχειρησιακά στο στρατό. Την ώρα που στα σύνορα με το Λίβανο συνεχίζονται οι συγκρούσεις, με το Ισραήλ να στοχεύει εναντίον της Χεσμπολάχ, ενώ και στη Δυτική Όχθη τα πρώτα τεθωρακισμένα οχήματα έκαναν την εμφάνισή τους στη Ραμάλα. Τα σημάδια δείχνουν ότι είναι θέμα χρόνου η έναρξη των επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος Μπάιντεν με το σκληρό του διάγγελμα προανήγγειλε επιπλέον χρηματοδότηση στο Ισραήλ με το αστρονομικό ποσό των 14,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ενώ όπως ανακοινώθηκε το Ισραήλ δεν θα πάρει μέρος στην αυριανή σύνοδο της Αιγύπτου για την ειρήνευση στην περιοχή. Σύνδεση με όλους τους συναδέλφους μαζί μου στο στούντιο Σεραφείμ Κοτρότσος, ο ανταποκριτής μας Μιχάλης Ιγνατίου με πληροφορίες για αυτό το πακέτο μαμούθ που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο κλειστό του ΟΑΚΑ η Βάλια Πιλιανίδη, απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ. Τα μέτρα ασφαλείας είναι πολύ αυξημένα. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου με πληροφορίες για τις θέσεις που θα παρουσιάσει αύριο στο Κάιρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντώνης Γκιόκας με την πρώτη διαγραφή στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κασελάκης έδιωξε τον Στέφανο Τζουμάκα και αυτή, όπως όλα δείχνουν, είναι μόνο η αρχή. Να δούμε πρώτο το ρεπορτάζ με τις τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή και επιστρέφουμε. Στα χέρια του στρατού περνάει η τελική φάση για την έναρξη των επιχειρήσεων στη Γάζα. Τα τυμπάνα του πολέμου δεν σταματούν να χτυπούν στη Μέση Ανατολή. Την ώρα που η Χαμάς εμφανίζεται να δηλώνει έτοιμη για να απελευθερώσει κάποιους από τους ομήρους με ανταλλαγμα την κατάβαυση του πυρός, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας διαμηνύει ότι η επόμενη μέρα θα είναι διαφορετική για τη Γάζα. Defense is about prevention. It's about ensuring that the atrocities of October 7th never happen again. Ο στρατός δίνει στη δημοσιότητα βίντεο από τις έως τώρα επιχειρήσεις και προετοιμάζεται για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο σε τρία μέτωπα. Στη Γάζα, στα σύνορα με το Λίβανο αλλά και στη Δυτική Όχθη, όπου τεθωρακισμένα έκαναν την εμφάνισή τους στη Ραμάλα. Because we have no choice but to fight for our safety and very existence. We will defeat Hamas on the battlefield. Το Ισραήλ ήδη ανακοίνωσε πως δεν θα λάβει μέρος στην αυριανή σύνοδο του Καΐρου και όλοι πλέον φοβούνται ότι η φωτιά του πολέμου δεν θα αργήσει να εξαπλωθεί. Η κατάσταση στα σύνορα με το Λίβανο είναι εκρηκτική με εκτοξεύσεις ρουκετών και ανταλλαγή πυρών με τη Χεσμπολάχ. Αυτά μου χανείμ λαϊμψέχ. Κι
אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה. אתם מוכנים? Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τους κατοίκους που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη Γάζα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κάθε Παλαιστίνιος έχει πλέον στη διάθεσή του μόλις 3 λίτρα νερό ημερησίως. Σε κάποια المستلزمات والأدوية أشرفت على الانتهاء وفي بعض منها انتهى فعليا نتيجة لحجم الإصابات وعدد الإصابات المتوافدة إلى مستشفى شهداء الأقصى. Οι επισκευές στο κατεστραμμένο από βομβαρδισμούς, πέρασμα της Ράφα συνεχίζονται με την ελπίδα ότι φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια θα μπορέσουν να μπουν στη Γάζα. We have seen so many trucks loaded with water, with fuel, with medicines, with food. Exactly the same thing that I needed on this side of the wall. So these trucks are not just trucks. They are a lifeline. Τα Ηνωμένα Έθνη ελπίζουν πως αύριο θα καταστεί δυνατό να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στους πάνω από 2 εκατομμύρια κατοίκους. Όλα δείχνουν ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται για έναν σκληρό πόλεμο. Πάμε στην Κατερίνα Τζιωμάκη. Κατερίνα, κανείς δεν γνωρίζει πότε θα ξεκινήσει αυτή η επίθεση. Αλλά σήμερα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ αποκάλυψε το πώς θα επιτεθεί το Ισραήλ στη Γάζα. Θα σπάσει σε τρεις φάσεις η επίθεση κατά της Χαμάς. Η ολοκληρωτική καταστροφή της Χαμάς, λοιπόν, όπως είπε ο Υπουργός Άμυνας της χώρας του Ισραήλ, θα γίνει σε τρεις φάσεις. Πρώτα, η καταστροφή της Χαμάς θα γίνει αεροπορικά, με χερσαία δεύτερον εισβολή, και τρίτον θα χτυπήσει ολοκληρωτικά όλες τις θέσεις της Χαμάς στο θύλακα, στη λωρίδα της Γάζας. Κανείς, ωστόσο, Βασίλη, δεν ξέρει πότε θα γίνει αυτό. Ενώ δήλωσε πως στόχος είναι μετά το Ισραήλ να μην έχει καμία ανάμειξη στην ζωή των κατοίκων της λωρίδας της Γάζας και να αποφασίζουν μόνοι τους για ό,τι συμβεί. Την ίδια ώρα, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, προηγουμένως, το Ισραήλ έχει ανοίξει μέτωπο στον Βορρά με την Χεσμπολάχ και με συνεχή χτυπήματα, με διαρκείς βομβαρδισμούς και ρήψεις ρουκετών, ενώ στη Δυτική Όχθη το μέτωπο είναι ανοιχτό στην πόλη της Ραμάλα, όπου είδαμε τα πρώτα Ισραηλινά άρματα να κάνουν την εμφάνισή τους στην πόλη. Όλα αυτά δείχνουν πως το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια μεγάλη κλίμακα και έναν μακρόχρονο πόλεμο, όπως ήδη δήλωσε από χτες ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πάντως, Κατερίνα, πριν από λίγη ώρα, πριν από ελάχιστα λεπτά, είχαμε μια ανάρτηση στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης από τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος κάνει ολομέτωπη επίθεση κατά του Ισραήλ. Σε άλλη μια επίθεση κατά του Ισραήλ μέσα από το κοινωνικά του δίκτυο, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως δεν μπορεί να υπάρξει ασφάλεια με το να σκοτώνεις γυναίκες, παιδιά και αμάχους και με το να βομβαρδίζεις σχολεία, νοσοκομεία και χώρους λατρείας, εκκλησίες δηλαδή και τζαμιά. Ο ίδιος επίσης στην ίδια ανάρτηση δήλωσε πως απαιτεί την κατάπαυση του πυρός και δήλωσε πως θα κάνει ό,τι περνά από τα χέρια του για να μην υπάρξουν άλλες ανθρώπινες απώλειες, ενώ επίσης δήλωσε πως απαιτεί να σταματήσει αυτός ο παραλογισμός, αυτή η παράνοια, η οποία στηρίζεται από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης και από τις δυτικές χώρες. Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω και να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Ιγνατίου, διότι, Μιχάλη, το Ισραήλ φαίνεται πως είναι έτοιμο για αυτή τη χερσαία επίθεση στη Γάζα και έχει ιδιαίτερη σημασία το διάγγελμα του πρόεδρου Μπάιντεν πριν από λίγες ώρες από το ΟΒΑΛ γραφείο του Λευκού Οίκου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Μιχάλη, μεταξύ άλλων, μίλησε για οικονομική ενίσχυση του Ισραήλ αλλά και της Ουκρανίας. Μπορεί να μην ανέφερε το ποσό, αλλά διαβάζουμε για 14,3 δισεκατομμύρια μόνο προς το Ισραήλ. Τι θα αφορά αυτό το τεράστιο ποσό, Μιχάλη? Είναι το ποσό αυτό που ανέφερε, Βασίλη. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Είναι αυτό το ποσό, αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν το Ισραήλ κάθε χρόνο με 38 δισεκατομμύρια δολάρια. Ένα τεράστιο ποσό. Μαζί με αυτά τα 14 δισεκατομμύρια, λοιπόν, είναι μια έξτρα ενίσχυση. Βασικά αφορά πολεμοφόδια, διότι το Ισραήλ διαθέτει την καλύτερη αεροπορία στην περιοχή. Διαθέτει εκατοντάδες F-16 και F-35 και αυτό που χρειάζονται είναι βασικά πυράβλους για να χτυπήσουν τη Χαμάς. Θα γίνουν όλα με τη διαδικασία του επίγοντος, Βασίλη. Αυτό έκανε ο πρόεδρος, οι άνθρωποι του πρόεδρου σήμερα.
ζήτησαν από το Κογκρέσο την έγκριση της χρηματοδότησης για τη χορήγηση αυτής της οικονομικής βοήθειας στο Ισραήλ και στην Ουκρανία. Δύο σημαντικών εταίρων μας, όπως είπε ο Πρόεδρος σε αυτό το διάγγελμά του από το Oval Office, και πρόσθεσε ότι πρόκειται για έξυπνη επένδυση και πρέπει να παρακολουθήσουμε τη σκέψη του. Είναι έξυπνη επένδυση, είπε, αυτά τα δισεκατομμύρια προς την Ουκρανία και προς το Ισραήλ, που θα εγγυηθεί η επένδυση αυτή την ασφάλεια των Αμερικανών για πολλές γενιές. Εννοεί ότι το Ισραήλ και η Ουκρανία πολεμούν εναντίον εχθρών της Αμερικής, εκ μέρους της Αμερικής, και εννοεί τους τρομοκράτες της Χαμάς και τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Συνδέει λοιπόν ευθέως τους δύο πολέμους με την ασφάλεια των Αμερικανών πολιτών και το κάνει βασίλειο για πολλούς λόγους. Μην ξεχνάμε ότι του χρόνου έχουν προεδρικές εκλογές στην Αμερική και όχι μόνο προεδρικές, και βουλευτικές και για 33 θέσεις στη Γερουσία, και θα παιχτούν πάρα πολλά πράγματα. Θα παιχτεί η Προεδρία, θα παιχτεί η Βουλή, θα παιχτεί η Γερουσία, ποιος θα έχει την πλειοψηφία στο Κογκρέσο. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πλανητάρχη, η Αμερική είναι φάρος για τον κόσμο. Ακόμη και σήμερα, όπως είπε, και αυτό είναι ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα ότι η Αμερική αντιπροσωπεύει την δημοκρατία και ότι θα παλέψει για τη δημοκρατία εναντίον χωρών, λοιπόν, όπως είναι η Ρωσία και μιας δύναμης όπως είναι η Χαμάς, που τις θεωρεί αντιδημοκρατικές. Προειδοποίησε τους Αμερικανούς πολίτες εναντίον των συνεπειών μικροπρεπών πολιτικών αντιπαραθέσεων στο εσωτερικό σε ό,τι αφορά τον ρόλο της χώρας σε διεθνές επίπεδο. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το σημείο. Αναφέρεται, αν μου επιτρέπει στη λέξη, στις ερωτοτροπίες Αμερικανών ακροδεξιών πολιτικών με το αυταρχικό κράτος του Πούτιν. Αυτό πιστεύουν οι αναλυτές. Επίσης, έκανε και μια αναφορά στο χάος, αυτό το χάος, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, διότι η Βουλή δεν έχει πρόεδρο. Και ο πρόεδρος, επειδή έχουν την πλειοψηφία οι Ρεπουμπλικάνοι, πρέπει να είναι Ρεπουμπλικανός. Εδώ έχουμε ένα τεράστιο καυγά που δεν ωφελεί τη χώρα, όπως θεωρεί ο πρόεδρος, μεταξύ των ακροδεξιών στο κόμμα και των καθαρών συντηρητικών, αν θες. Λοιπόν, αυτά βασικά θα ήθελα να σου πω. Πάντως, Μιχάλη, επειδή ναι, το ανέφερες και χθες στο δελτίο μας, ανέφερες μια είδηση που αφορά και τις κινήσεις του Ερντογάν, γιατί ρεπουμπλικανός γερουσιαστής, ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε πως η στάση της Τουρκίας για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή μπορεί να τις κοστίσουν ακόμα και τη θέση της στο ΝΑΤΟ. Έτσι, Βασίλη, δεν είναι ένας τυχαίος γερουσιαστής. Ο Τζιμ Ρις είναι ο πιο σημαντικός ρεπουμπλικάνος νομοθέτης για εξωτερικά και αμυντικά θέματα. Είναι το νούμερο 2 στην Επιτροπή Διεθνών Θέσεων Σχέσεων της Γερουσίας, άρα επικεφαλής της πλειοψηφίας σε αυτή την Επιτροπή. Πρέπει να σου πω ότι εξαπέλυσε πειρά εναντίον της Τουρκίας για τη στάση που τηρεί στο πόλεμο στη Γάζα και για τη σχέση της με τη Χαμάς, και είναι εκεί που είπε ότι αποτελεί ρίσκο αυτή η θέση, ρίσκο για την Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Η ναι, Τουρκία, είπε, πρέπει να ζυγίσει με πολύ προσοχή τις πράξεις της, και επανέλαβε βεβαίως την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη και του ίδιου και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος προς Ισραήλ, και επανήλθε στο θέμα της Τουρκίας και είπε «Οι συνέπειες που θα υποστεί η Τουρκία μπορούν να αφορούν ακόμα και τη θέση της στο ΝΑΤΟ». Ξέρεις, είναι ένας χαμηλών τόνο γερουσιαστής αυτός. Αλλά με σαφές μήνυμα. Οι θέσεις του στην πλειοψηφία τους είναι φιλελληνικές, έτσι. Υποστηρίζει να δοθούν τα F-35 στην Ελλάδα, αλλά να μην δοθούν τα F-16 στην Τουρκία. Όμως το έχει πάει παραπέρα. Δεν περιμέναμε, Βασίλη, από αυτό το γερουσιαστή ειδικά, να το πάει παραπέρα. Για να το πάει παραπέρα, αυτό σημαίνει γίνεται συζήτηση στην Ουάσιγκτον για αυτό το σημείο που είπε ότι οι συνέπειες αφορούν τη θέση της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Αυτά. Λοιπόν, Μιχάλη, να σε ευχαριστώ πολύ για το παρασκήνιο και τόσο συμβαίνουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Αίγυπτο θα μεταβεί αύριο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Σύνοδο Κορυφής του Καΐρου για την Ειρήνη, με αφορμή τα δραματικά γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Πληροφορίες έχει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, διότι, Γιώργο, τελικά δεν θα πάει το Ισραήλ σε αυτή τη Σύνοδο, και αυτό έχει τη δική του σημασία. Ναι, σαφέστατα. Δεν ενισχύει τους Ιωνούς που όλοι περίμεναν για τη διάσκεψη για την Ειρήνη.
παρά περισσότερο τα κακά σημάδια, Βασίλη. Σε κάθε περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται σε αυτήν την πολύ κρίσιμη συνάντηση, προσφέροντας επί της ουσίας μία έντιμη διαμεσολάβηση στη διεθνή κινητοποίηση. Αυτή την έντιμη διαμεσολάβηση, Βασίλη, μπορεί να την προσφέρει η Αθήνα, ούσα στρατηγικός εταίρος τόσο του Ισραήλ όσο και άλλων παικτών της περιοχής. Ταυτοχρόνως όμως είναι και αξιόπιστος συνομιλητής πολλών σημαντικών παικτών του αραβικού κόσμου. Μπορεί να πατάει και στις δύο βάρκες με την ίδια αξιοπιστία. Ταυτοχρόνως υπάρχει η αναγνωρισιμότητα του κύρους, τόσο του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και της χώρας, προκειμένου να φέρει, να γεφυρώσει χάσματα. Και από εκεί και πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτήν τη σύνοδο αναμένεται να επαναλάβει τις βασικές προτεραιότητες που πρέπει να έχει η διεθνής κοινότητα. Δηλαδή, να εξασφαλιστεί η ανθρωπιστική βοήθεια αφενός και αφετέρου να μην γίνονται εγκλήματα κατά των αμάχων. Και δευτερευόντως, φυσικά, να μπορέσει να ενισχυθεί ο ρόλος που μπορεί να παίξει η Αίγυπτος. Το έχει επισημάνει πολλές φορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης και παίζει κρίσιμο ρόλο αυτό για την Αθήνα. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Συναγερμός για 150 πιθανούς στόχους Ισλαμιστών στη χώρα μας έχει σημάνει στις ελληνικές αρχές, κυρίες και κύριοι, λόγω του κινδύνου για τρομοκρατικές επιθέσεις. Ήδη σε αυξημένη προστασία έχουν τεθεί η Βουλή, το Μουσείο της Ακρόπολης, μεγάλα εμπορικά κέντρα, έως και όλοι οι σταθμοί σε μετρό και ηλεκτρικό. Τα μάτια των μυστικών υπηρεσιών έχουν στραφεί και στο διαδίκτυο, που σαρώνουν ύποπτες ιστοσελίδες, αλλά και περίεργα προφίλ στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες στον Άγιο Πανταλίμωνα, στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένας άνδρας από τη Συρία μπήκε σε εκκλησία και άρχισε να φωνάζει: «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος», ενώ στο σακίδιό του βρέθηκε ένα μεγάλο μαχαίρι. Ένα δίκτυο ασφαλείας με εμφανή παρουσία και αθέατες δυνάμεις έχει απλώσει η αστυνομία γύρω από 150 θεωρούμενους στόχους, σύμφωνα με το απόρριτο σχέδιο που εκπώνησαν οι επιτελείς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της ΕΕΠ μετά την έναρξη του πολέμου στο Ισραήλ. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του Action 24 έξω από το ξενοδοχείο όπου διαμένει η αποστολή της Ισραηλινής ομάδας μπάσκετ Maccabi Tel Aviv, η τοποθεσία του οποίου κρατήθηκε μυστική μέχρι και πριν από λίγη ώρα για λόγους ασφαλείας. Την ώρα που οι άνδρες της ασφάλειας της ΕΚΑΜ και της ΟΠΚΕ είχαν αναπτυχθεί έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας, πάνοπλοι αστυνομικοί φρουρούσαν το κτίριο της Αμερικανικής και της Ισραηλινής πρεσβείας. Από την αρχή των εχθροπραξίων στην Μέση Ανατολή, η παρουσία της ελληνικής αστυνομίας εδώ στην πρεσβεία του Ισραήλ είναι μεν διακριτική αλλά πολύ ισχυρή, με τη συμμετοχή ανδρών της ΟΠΚΕ αλλά και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Οι αρχές είναι σε ετοιμότητα, ενισχύοντας τα μέτρα φύλαξης γύρω από τη Βουλή, τα μεγάλα μουσεία και εμπορικά κέντρα, αλλά και τους 67 σταθμούς του μετρό και του ΙΣΑΠ. Ίδια εικόνα επικρατεί και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος εμφανής είναι η παρουσία των δυνάμεων της ΟΠΚΕ, ενώ συχνές είναι και οι περιπολίες συνοδεία αστυνομικών σκύλων. Ύποπτες ιστοσελίδες του διαδικτύου που δημοσιεύουν προπαγανδιστικά υλικά υπέρ της τρομοκρατίας, λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που πανηγυρίζουν για σφαγές αμάχων, αλλά και κρυπτογραφημένες συνομιλίες μεταξύ ανθρώπων που έχουν συνδεθεί με τρομοκρατικές οργανώσεις, παρακολουθεί μεταξύ άλλων η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτή η εχθροπάθεια, αυτή η τοξικότητα, αυτή η τζιχαντιστική ατμόσφαιρα, ένθεν και κήθεν, που καλλιεργείται και στο διαδίκτυο. Γι' αυτό και το διαδίκτυο τελεί υποπαρακολούθηση σήμερα από τις αρχές ασφαλείας, η ΕΕΠ, για να δει τι γράφεται. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Μετανάστευσης Δημήτρης Κερίδης στο Action 24, οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε συναγερμό για να εντοπίσουν τυχόν θύλακες τρομοκρατίας που βρίσκονται στη χώρα μας. Υπάρχει φόβος από τις γηγενείς κοινότητες, αυτών που είναι ήδη εδώ, δεύτερη και τρίτη γενιά, όχι με έναν οργανωμένο τρόπο μια νέα Αλ-Κάιντα, αλλά με μοναχικούς λύκους, επιστροφές. Είναι το κεντρικό. Για να λειτουργήσει το σύστημα ασύλου, το σύστημα της διεθνούς προστασίας, θα πρέπει να διαχωρίζονται αυτοί που παίρνουν άσυλο. Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία το απόγευμα της Πέμπτης, όταν 24χρονος Σύρος μπήκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα με μαχαίρι και το Κοράνι στο σακίδιό του και άρχισε να φωνάζει «Αλλάχο Ακμπάρ», δηλαδή «Ο Θεός είναι μεγάλος». Επισημένη μέσα στο σαλτήρι. Πέρα το κουράνιο άρχισε να φωνάζει «Αλλάχ, Αλλάχ». Ο νεοκόρος του ναού ειδοποίησε αμέσως ομάδα της ΟΠΚΕ που βρισκόταν στην περιοχή.
Ο Σύρος στην αρχή αντιστάθηκε. Οι αστυνομικοί ωστόσο κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Με ένα μαχαίρι που μπήκε μέσα στην εκκλησία, δεν ξέρω τι αποσκοπούσε να κάνει. Ο 24χρονος Σύρος διαπιστώθηκε ότι είχε μπει παράνομα στη χώρα. Σημαναγερμός έχει σημάνει και για τον απόψινο αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι στο ΟΑΚΑ. Τα μέτρα ασφαλείας λόγω της παρουσίας της ομάδας του Τελαβίβ στη χώρα μας είναι ιδιαιτέρως αυξημένα. Εκεί βρίσκεται η Βάλια Πηλιανίδη. Βάλια, είναι πολύ αυστηρή έλεγχη στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Καλησπέρα, Βασίλη. Ήσυχα μέχρι στιγμής τα πράγματα εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ωστόσο, οι αστυνομικές δυνάμεις είναι πολύ ισχυρές. Αν μπορούμε με την κάμερα να δούμε και τις κλούβες των ΜΑΤ που έχουν ήδη κλείσει την μία είσοδο στάθμευσης. Μάλιστα, να σου πω ότι η έλεγχη θα είναι εξονυχιστική. Μάλιστα, ο κόσμος θα περάσει από τρεις διαφορετικούς ελέγχους προτού μπει μέσα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Συγκεκριμένα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει ήδη εκδώσει ανακοίνωση από το πρωί, λέγοντας ότι μόνο όσοι έχουν εισιτήριο μπορούν να πλησιάσουν τον χώρο του ΟΑΚΑ εδώ στο Μαρούσι, ενώ έχουν ήδη αναφέρει ότι απαγορεύεται όποιος θέλει να μπει μέσα στο κλειστό να έχει μαζί του κράνος μηχανής ή σακίδιο πλάτης. Και σε περίπτωση που υπάρχει σακίδιο, θα ελέγχεται εξονυχιστικά από τις αρχές. Λοιπόν, είναι αυστηρά και αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας στο ΟΑΚΑ για τον απόψινο αγώνα. Βάλια, σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε τώρα θέμα. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια του δελτίου μας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και θα έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, την πολιτική. Άνοιξε ο χώρος των διαγραφών στον ΣΥΡΙΖΑ. Η αρχή έγινε με τον Στέφανο Τζουμάκα, ο οποίος αμφισβήτησε ευθείας τον Στέφανο Κασελά και αφήνοντας βαριά υπονοούμενα εναντίον του. Η εξελίξη είναι ραγδαία στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς δεν αποκλείεται τα επόμενα 24 ώρα να υπάρξουν και άλλες αποπομπές, αλλά και αποχωρήσεις τελεχών από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η Δώρα Βιέρη μέσω του Άξιον 24 είχε προαναγγείλει τις διαγραφές των ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Έλενα Κρήτα υποστήριξε πως όσοι υπονόμευαν τον Αλέξη Τσίπρα υπονομεύουν τώρα τον Στέφανο Κασελάκη. Πέντε μέρες μετά την εκλογή του, ο Στέφανος Κασελάκης επέλεξε από την Αμερική και μέσω των κοινωνικών δικτύων να προχωρήσει στην πρώτη του διαγραφή. Απέπεμψε τον Στέφανο Τζουμάκα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς το εσωτερικό του κόμματός του, που οδηγείται σε διάσπαση. Ο κύριος Τζουμάκας έθεσε σήμερα τον εαυτό του εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Με λύπη τον παραπέμπω στην Επιτροπή Δεοντολογίας για τα Περαιτέρω. Η παρουσία στα κανάλια στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που αντί να αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αντιπολιτεύονται το κόμμα τους, προς μεγάλη ικανοποίηση των μεγαλοδημοσιογράφων, σταματάει εδώ. Ο αντίπαλός του στις εσωκομματικές εκλογές σε δηλώσεις του άφησε βαριά υπονοούμενα εναντίον του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Επιρροές στις νεότερες υποψήφιες, είπαμε στην πολιτική γραμματεία, όπως και άλλοι, ότι η ολιγαρχία και η διαπλοκή εγκαταστάθηκαν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθε η ώρα. Στέφανε Τζουμάκα, σε ευχαριστούμε για τους αγώνες στο παρελθόν, αλλά σήμερα εκπέμπεις μόνο δηλητήριο διάλυσης. Κάντο εκτός κόμματος. Η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο Άξιον 24, έχει ουσιαστικά προαναγγείλει τις διαγραφές των ΣΥΡΙΖΑ. Η Δώρα Βιέρη πέρασε στην αντεπίθεση κάνοντας λόγο για ελίτ και ιερατείο. Μάλιστα, χαρακτήρισε ανέξοδη την κριτική που άσκησε η Έφη Αχτσίουγλου στον νέο πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι η ίδια επέλεξε να μην βοηθήσει τη νέα προσπάθεια. Θα μπορούσε η συντρόφισσα Έφη Αχτσίουγλου την επόμενη φορά που θα κάνει επαφές και συζητήσεις με θεσμικούς φορείς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος σημειωτέων της απίφθινε και συγκεκριμένους ρόλους και πολύ κομβικούς, να το συνοδεύσει. Είναι πολύ εύκολη, θα βάλω και εγώ τον χαρακτηρισμό, και ανέξοδη κριτική, όταν δεν παρακολουθείς από κοντά τα πράγματα στο πεδίο. Από τα πειρά της εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία σημείωσε με νόημα πως όταν μιλάει η εκπροσωπή των Στέφανο Κασελάκη, δεν γλίτωσε ούτε η ομπρέλα, με αφορμή το επικριτικό κείμενο που κατέθεσε στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ πριν να ακούσει την εισήγηση του Προέδρου. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται ο νέος Πρόεδρος, ένα νέο πρόσωπο, να απευθυνθεί για πρώτη φορά σε εσένα και εσύ να έχεις προλάβει πριν καν τον ακούσεις, να διακινήσεις αυτό το κείμενο ώρες πριν και να διαμορφώσεις ένα κλίμα.
η στοιχειώδη πολιτική αυρότητα και πολιτικό τάκ θα έλεγε να περιμένει. Ήταν μια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά τον οδικό χάρτη. Μάλιστα. Με την εκτίμηση ότι θα έπρεπε να γίνει λίγο νωρίτερα το συνέδριο και να μην φορτωθεί με πολλές αρμοδιότητες και πολλές λειτουργίες ο ισοκομματικός διάλογος και ο προσυνεδριακός διάλογος. Την ίδια πάντως στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως είναι διχασμένο σε ολόκληρο το εύρος του κομματικού μηχανισμού. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο διάσπασης η Ελένα Ακρίτα, που κατηγόρησε συντρόφους της για υπονόμευση του Αλέξη Τσίπρα. Όταν λοιπόν είδα όλη αυτή την προσπάθεια υπονόμευσης, ναι, υπονόμευση, έτσι το λέμε στα ελληνικά αυτό το πράγμα. Εάν λοιπόν πρέπει να γίνει, ας γίνει να δούμε τι κάνουμε. Ποιος φεύγει, ποιος μένει. Ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος του να βαθύνει αυτό το πράγμα και να έχουμε μία ρήξη η οποία θα είναι οδυνηρή. Οι ενέργειες της νέας ηγεσίας αναμένεται να οδηγήσουν σε νέες εσωκομματικές συγκρούσεις, ακόμα και αποχωρήσεις τελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είδαμε και στο βίντεο, είναι εκρηκτικό, κυρίες και κύριοι. Η διαγραφή του Στέφανο Τζουμάκα ήταν και ένα μήνυμα που θέλησε να στείλει ο Στέφανος Κασελάκης στην εσωτερική αντιπολίτευση, που του ασκεί δρυμία κριτική. Στο στούντιο είναι ο Αντώνης Γκιώκας με πλούσιο ρεπορτάζ. Αλλά, Αντώνη, έχεις και τις πρώτες αντιδράσεις μετά τη διαγραφή του Στέφανο Τζουμάκα. Και πριν από λίγο, μάλιστα, είχαμε και νέο χτύπημα από τον Νίκο Φίλη. Ναι, φαίνεται, Βασίλη, ότι αυτό το μήνυμα για το οποίο μίλησες δεν φαίνεται ότι τρομάζει την εσωκομματική αντιπολίτευση στην Κουμουνδούρου, καθώς από ό,τι φαίνεται οι αντιδράσεις είναι έντονες για τη διαγραφή του κυρίου Στέφανο Τζουμάκα και μάλιστα αναμένεται να ενταθούν στη συνέχεια. Ο κύριος Νίκος Φίλης ήταν ο πρώτος που τράβηξε το όπλο του εντός εισαγωγικών. Με μια ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα επιτέθηκε στο Στέφανο Κασελάκη για τη διαγραφή του Στέφανου Τζουμάκα και όπως μπορούμε να δούμε, ο κύριος Φίλης, ο πρώην υπουργός, σημείωσε τα εξής. Με ανάρτησή του από το Μαϊάμι, ο κύριος Κασελάκης δείχνει πώς εννοεί την περιβόητη αδιομεσολάβητη εκπροσώπηση των μελών του κόμματος. Δείχνει επίσης πώς εννοεί το συνέδριο τη διεξαγωγή του οποίου συνεχώς αναβάλει, με διαγραφές διαφωνούντων. Είναι χρέος όλων μας να στηρίξουμε τον Στέφανο Τζουμάκα και να μην επιτρέψουμε τον περαιτέρω εκφυλισμό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ήταν τα λόγια, η λέξη μάλλον, που χρησιμοποίησε ο κύριος Νίκος Φίλης για να επιτεθεί εκ νέου στον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Τώρα, όλος αυτός ο χαμός, όπως είπα, Βασίλη, διότι θα ενταθούν οι αντιδράσεις του εσωτερικού του κόμματος, δεν γίνεται προφανώς για το πρόσωπο αυτό καθ' αυτού του κυρίου Στέφανου Τζουμάκα, αλλά για την επιθετική στάση και τις πράξεις της νέας ηγεσίας. Μάλιστα, θεωρούν ότι είναι και εντελώς αντικαταστατική αυτή η κίνηση του κυρίου Κασελάκη, αλλά σε γενικές γραμμές πιστεύουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Το κλίμα είναι εκρηκτικό, δεν χρειάζεται να το πούμε, ενώ δεν αποκλείται τα επόμενα 24 ώρα να υπάρξουν και άλλες διαγραφές από τη μία πλευρά, από τη μεριά της ηγεσίας, προσπάθεια μάλλον για διαγραφή, για να είμαστε ακριβείς, και από την άλλη πλευρά να υπάρξουν αποχωρήσεις, ακόμα και ιστορικότητα των στελεχών του κόμματος τις επόμενες αμέσως ημέρες. Βέβαια, πρέπει να κρατήσουμε ότι δεν αφορά μόνο την ηγεσία όλο αυτό που συμβαίνει. Όλο αυτό το κλίμα περνάει κάθετα μέσα σε όλες τις δομές του ΣΥΡΙΖΑ, από την κορυφή μέχρι τη βάση. Επομένως, μην απορρίσεις αν διαβάσεις και αν δεις, αν ακούσεις για μαζικές αποχωρήσεις στελεχών της βάσης. Λοιπόν, Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ και θα καλησπερίσω σε αυτό το σημείο τον Σεραφείμ Κοτρότσο, διότι Σεραφείμ, Στέφανος εναντίον Στέφανου. Αυτό νομίζω ότι είναι το πρώτο μήνυμα που μπορούμε να πούμε. Και δεν ξέρω αν αυτή η διαγραφή του Στέφανου Τζουμάκα ανοίγει το χώρο των διαγραφών στο ΣΥΡΙΖΑ ή αν τελικά ήθελε να στείλει ένα μήνυμα ο Στέφανος Κασελάκης στην εσωκομματική αντιπολίτευση. Βασίλη, γνωρίζοντας. Ότι αναστενάζει στην αρχή, νομίζω τα λέει. Ναι, γνωρίζοντας την πολιτική ιστορία του τόπου μετά τη μεταπολίτευση και έχοντας παρακολουθήσει πάρα πολλά πράγματα. Κάνοντας το πολιτικό ρεπορτάζ και την πολιτική ανάλυση, δεν έχω ξαναδεί ποτέ πιο αυτοκαταστροφικό κόμμα από τον ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, μάλιστα από τον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Την ώρα που ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει επενδύσεις, λιμάνια στην Ιγουμενίτσα και περιμένει απόψε το βράδυ την αναβάθμιση, την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας σφάζεται με τον χειρότερο τρόπο. Έχεις έναν πρόεδρο που από τις Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίζει διαγραφές, δίκιο έχει εν προκειμένου. Όσα είπε ο Στέφανος Τζουμάκας ήταν πολύ βαριές εκφράσεις σαν να προκαλεί την διαγραφή του. Και έχεις από την άλλη, κανείς στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ενοχλούνταν, να το πω έτσι, δεν θα ενδιαφερόταν για την αποπομπή του Στέφανου Τζουμάκα. Έφνης, ο Νίκος Φίλης βγαίνει,
αξιοποιεί την ευκαιρία, παίρνει την μπάσα από τον Στέφανο Κασελάκη που κάνει επίδειξη ισχύως με και την δεν είναι πρώτη φορά που Ζουμάκα, κάνει επίθεση ο Νίκος Φίλης. Όχι μόνο αυτό. Την περασμένη εβδομάδα ο Νίκος Φίλης συνάντησε τον Στέφανο Κασελάκη. Βγήκαν και οι δύο από την συνάντηση αυτή με την εντύπωση που μας δημιούργησαν ότι πάμε σε μια ανακοχή. Η ανακοχή δεν κράτησε ούτε μία εβδομάδα. Το είχαμε ερμηνεύσει τότε, αν θυμάμαι καλά, ότι μπορεί να πάει μέχρι τις εκλογές. Ναι, αυτή η ανακοχή. Φτάσουν, και έπειτα δεν θα ίσχυε ενδεχομένως. Δεν θα φτάσουν. Εγώ εκτιμώ ότι ο κρισιμότερος μήνας είναι ο Νοέμβριος. Όχι μόνο γιατί έχουμε την Κεντρική Επιτροπή 11-12 Νοεμβρίου, όπου εκεί θα παίξουν όλοι τα χαρτιά τους, αλλά και γιατί αμέσως μετά την Κεντρική Επιτροπή θα δούμε μαζικές αποχωρήσεις. Και πριν, αλλά κυρίως μετά την Κεντρική Επιτροπή. Το ζήτημα είναι, θα το επαναλαμβάνω καθημερινά όποτε με ρωτάς, ότι η χώρα βιώνει μία πολιτική και κοινωνική και κοινοβουλευτική ανομαλία εξαιτίας όσων συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να εκπληρώσει την εντολή που έχει πάρει από το λαό να είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ας τα βρουν ή ας χωρίσουν, όπως μας έλεγε χθες το βράδυ με την Αντριάννα η Έλενα Ακρίτα. Ας τελειώνουν, γιατί αλλιώς όσο σέρνονται μέχρι τις ευρωεκλογές μπορεί να συμβεί αυτό που λέει ο Δημήτρης Παπαδημούλης, να είναι τρίτο κόμμα, άσε που βλέπω και το ΚΚΕ να ανεβαίνει αλματοδός. Μην έχουμε και άλλα. Λοιπόν, Σεραφείμ, σε ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σου. Καλά. Κυρίες και κύριοι, τώρα θα επιστρέψουμε στα όσα συμβαίνουν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Από τροπιασμός για το χτύπημα σε κτίριο της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Πορφυρίου στην Νότια Γάζα. Ο αριθμός των νεκρών που είχαν βρει καταφύγιο εκεί ανέρχεται μέχρι στιγμής στους 18, ενώ εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και σύμφωνα με μαρτυρίες, πολλοί είναι και εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Τη βαθιά του οδύνη για το χτύπημα στο μοναστήρι εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει αγωνία για τους 20 Έλληνες που βρίσκονται στη Γάζα και αναζητούν τρόπο να εγκαταλείψουν την κόλαση του πολέμου. Είναι η εικόνα της καταστροφής που άφησε πίσω του ο βομβαρδισμός της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Πορφυρίου στη Νότια Γάζα από Ισραηλινά αεροσκάφη χθες το βράδυ. Οι βόμβες των αεροσκαφών χτύπησαν το ηγουμένιο του ναού, το οποίο βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά από την εκκλησία. Εκεί βρίσκονται πάνω από 500 εκτοπισμένοι Παλαιστίνοι που είχαν αναζητήσει καταφύγιο. Από τον βομβαρδισμό υπάρχουν δεκάδες τραυματίες, ενώ έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής και 18 νεκροί. Έπεσε η μπόμπα στο ηγουμενείο, που είναι τα γραφεία, είναι που μένει ο Δεσπότης, ευτυχώς. Κάνει καταφύγει πριν μερικές ημέρες, ήσαν 500 άτομα εκεί. Γυναίκες, παιδιά, χριστιανοί. Και τραυματίες, οι νεκροί είχαν ειδοποιήσει να εκενωθεί ο χώρος. Χαμάδες δεν τους άφηναν να φύγουν, λέει άμα φύγετε θα σας καθαρίσω. Διασώστες μαζί με κατοίκους της περιοχής ψάχνουν για διασωθέντες ανάμεσα στα ερείπια. Ενώ άλλοι παρακολουθούν με αγωνία τις προσπάθειες ανάσυρσης ζωντανών. Την ίδια στιγμή τρόπο για να φύγουν από τη Γάζα αναζητούν 20 Έλληνες πολίτες που έχουν εγκλωβιστεί στη φωτιά του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, καθώς επίκειται η χερσαία έφοδος που εντάσσεται στη στρατιωτική επιχείρηση σιδερένια σπαθιά του Ισραήλ. Η διασφάλιση των λατρευτικών χώρων αποτελεί ένα αγαθό το οποίο οφείλει να γίνεται απόλυτα σεβαστό από όλες τις πλευρές. Το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εξέδωσε ανακοίνωση όπου καταδικάζει τη βομβιστική επίθεση. Στόχευση εκκλησιών και συνδεδεμένων ιδρυμάτων τους, εκτός από τα καταφύγια που παρέχουν για την προστασία αθώων πολιτών, ιδιαίτερα παιδιών και γυναικών που έχασαν τα σπίτια τους ως αποτέλεσμα των Ισραηλινών βομβαρδισμών κατοικημένων περιοχών τις τελευταίες 13 ημέρες, αποτελεί έγκλημα πολέμου που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, υπάρχουν ακόμη δεκάδες εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.
Την ίδια ώρα, ψυχροπολεμικό είναι το κλίμα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία μετά το διάγγελμα του Προέδρου Μπάιντεν, με το οποίο εξομοίωσε τον Πούτιν με τη Χαμάς, λέγοντας πως θέλουν να αφανίσουν και οι δύο τις δημοκρατίες. Μαζί μου είναι η Βάσο Μητρομάρα. Βάσο. Την απερίφραστη καταδίκη του για τις τρομοκρατικές ενέργειες των Ισλαμιστών της Χαμάς στο Ισραήλ, αλλά και τις ομότητες που διαπράττει το καθεστώς Πούτιν σε βάρος της Ουκρανίας, εξέφρασε μεταξύ άλλων Βασίλειο Πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής Τζο Μπάιντεν προς τον Αμερικανικό λαό. Τόνισε λοιπόν πως η Χαμάς και ο Πούτιν αντιπροσωπεύουν διαφορετικές απειλές, αλλά έχουν ένα κοινό. Ποιο είναι αυτό? Θέλουν και οι δύο να φανίσουν εντελώς μια γειτονική δημοκρατία. Αυτό λοιπόν υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά την επιστροφή του από το Τελ Αβίβ, να επενθυμίσουμε, που διαβεβαίωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου πως η Ουάσιγκτον στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ. Λοιπόν, Βάσο, να δούμε λίγο αυτό το κομμάτι από το διάγγελμα του Προέδρου Μπάιντεν και επιστρέφουμε. Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy. Completely annihilate it. Λοιπόν, Βάσο, αυτή ακριβώς η αναφορά του Προέδρου Μπάιντεν έφερε τη σφοδρή αντίδραση από το Κρεμλίνο. Πολύ σωστά. Η Μόσχα, λοιπόν, Βασίλη, απάντησε στον Μπάιντεν με τον εκπρόσωπο τύπου του Κρεμλίνου να δηλώνει ότι μία τέτοια ρητορική δεν είναι καθόλου κατάλληλη για υπεύθυνους αρχηγών κρατών και πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, ανέφερε χαρακτηριστικά πως τα σχόλια του Μπάιντεν δείχνουν ότι η Ουάσιγκτον εποφελείται από πολέμους αντιπροσώπων. Πάμε να δούμε πιο συγκεκριμένα τι ακριβώς είπε. Οι πόλεμοι ήταν παραδοσιακά έξυπνες επενδύσεις για τις ΗΠΑ, καθώς δεν έλαβαν χώρα στο αμερικανικό έδαφος και δεν ενδιαφέρονται για το κόστος που βαρύνουν τους άλλους. Το έξυπνες επενδύσεις ήταν φράση που χρησιμοποίησε και ο Τζο Μπάιντεν. Λοιπόν, Βάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, τρομοϊστερία έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες σε ολόκληρη την Ευρώπη, στη σκιά των τρομοκρατικών επιθέσεων. Στη Γαλλία, μάλιστα, έχει ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα στον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας και τον διάσημο ποδοσφαιριστή Καρίμ Μπενζεμά, καθώς κατηγορεί τον άσο της μπάλας για σχέσεις με τρομοκρατική οργάνωση μετά τις δηλώσεις του για τον πόλεμο στο Ισραήλ. Ο Μπενζεμά σήκωσε το γάντι και περνά στην αντεπίθεση και εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εναντίον όσων τον κατηγορούν. Στόχαστρο των ακροδεξιών πολιτικών της Γαλλίας μπαίνει τώρα ο Καρίμ Μπενζεμά, τον οποίο πρώτος ο Υπουργός Εσωτερικών κατηγόρησε για διασυνδέσεις με τη μουσουλμανική αδελφότητα, την οποία το Παρίσι έχει κατατάξει στις τρομοκρατικές οργανώσεις. Μπενζεμά a manifestement une complaisance pour l'islamisme le plus radical. Σφοδρά πειρά εξαπέλυσε εναντίον του ποδοσφαιριστή, καθώς τον εξίσωσε με Ισλαμιστή ο ακροδεξιός πολιτικός Σέρικ Ζεμούρ. Μπενζεμά είναι un islamiste. Je ne sais pas ce que c'est qu'un islamiste. Moi, ce que je sais, c'est que c'est un musulman qui veut appliquer la charia et que la charia prévoit le djihad et que le djihad, ça veut dire tuer Dominique Bernard, ça veut dire tuer Samuel Paty. Το νασκό του αιώλου άνοιξε πρώτος ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών. Όταν έχει μια parole aussi forte, alors qu'il est déjà connu, vous le savez bien, pour un islam extrêmement rigoriste, a des liens, et malheureusement, avec des personnes qui se sont parfois réjouies, l'assassinat de Samuel Paty, par exemple, je souhaite que si jamais ces propos devaient être corrigés, qu'ils puissent montrer que, voilà, quand on tweet. Et c'est normal, je peux le comprendre d'ailleurs sur les populations civiles de Palestine, on puisse pas avoir une indignation sélective. Le fait pour cacher son absence d'action précisément contre cette idéologie. Σύμφωνα με την Παριζιέννη, ο Κάριμ Μπενζεμά εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο προσφυγή στη δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση αρχικά στον Υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, ο οποίος τον στοχοποίησε για αυτό το tweet που έγραψε για τη Γάζα. Όλες μας οι προσευχές για τους κατοίκους της Γάζας, που είναι για άλλη μια φορά θύματα αυτού του άδικου βομβαρδισμού, που δεν λυπάται ούτε τις γυναίκες, ούτε τα παιδιά. Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί για τον Γάλλο σούπερσταρ που πλέον αγωνίζεται στην Al Ittihad στην Σαουδική Αραβία είναι το γεγονός πως η Βαλερή Μπουγέρ, βουλευτής των συντηρητικών με σκληρές θέσεις για το μεταναστευτικό και τους μουσουλμάνους, πρότεινε να του αφαιρεθεί η γαλλική υπηκότητα αλλά και να επιστραφεί η χρυσή μπάλα που κέρδισε το 2022 ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του πλανήτη.
στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, κυρίες και κύριοι, την ικανοποίησή του για την πορεία της οικονομίας σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον, λόγω και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στα Ιωάννινα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως η Ελλάδα είναι μια θετική έκπληξη απέναντι σε μια σειρά από δυσάρεστες ειδήσεις. Με αφορμή την υπογραφή σύμβασης για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του οργανισμού Λιμένα Ιγουμενίτσας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως η χώρα μας γίνεται πεδίο διεθνών επενδύσεων. Από εδώ πιάνεις τα πόδια από αυτούς που πάνε να φύγουν και δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Έχετε πολλούς που πρέπει να πιάνετε. Δεύτερον, επειδή τρέχετε στα βουνά, θα κάθεστε να ξεκουράζεστε έτσι. Και τρίτον, όποιος δεν ακούει από το πιάσιμο, γυρίζει ανάποδα και είναι εργαλείο ως γνώση. Θα αξιοποιηθεί πλήρως, ειδικά όπως την πρώτη και την τρίτη της κρίσης. Με τα συμβολικά δώρα να προσφέρουν πολιτικό πάτημα για υπενθύμηση των αυστηρών προειδοποιήσεων προς τους υπουργούς, ο Πρωθυπουργός από τα Ιωάννινα διεύρυνε τον κύκλο των επαφών με τους αιρετούς της αυτοδιοίκησης, δείχνοντας ότι η κυβερνητική προσοχή είναι στραμμένη στην καθημερινότητα των πολιτών, για την οποία το Μέγαρο Μαξίμου θα συνεργαστεί με όλες τις δημοτικές και τις περιφερειακές αρχές. Θα ξαναπώ εδώ πέρα από την Ήπειρο, καθώς είναι η πρώτη σύσκεψη που κάνω σε περιφέρεια μετά τις περιφερειακές εκλογές, ότι η κυβέρνηση πάντα συνεργάζεται με όλους τους άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης. Με φώτο τη νέα μεγάλη ξένη επένδυση στην Ιγουμενίτσα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την κυβερνητική προτεραιότητα για τα μεγάλα έργα υποδομών, όπως ο αυτοκινητόδρομος Ιωάννινα Κακαβιά, και έστρεψε τους προβολείς στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια θετική έκπληξη σε ένα περιβάλλον αρκετών αρνητικών ειδήσεων, έχοντας πια δρομολογήσει μια πορεία αναπτυξιακή πολύ δυναμική, με απολύτως τακτοποιημένα δημόσια οικονομικά. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει με μεγάλη ταχύτητα τις μεταρρυθμίσεις για να χτυπηθεί το βαθύ κράτος. Ξέρουμε τα προβλήματα, είμαστε κινήσια πολύ πιο έμπειροι στην αρχή της δεύτερης τετραετίας μας. Και είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα προχωρήσουμε με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς από αυτούς που είχαμε την προηγούμενη τετραετία. Πριν από τη σύσκεψη στην περιφέρεια Ηπείρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων. Ραντεβού με το Διεθνή Αξιολόγηση Standard & Poor's έχει απόψει η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, με τις αγορές να εκτιμούν ότι θα μας δώσει και αυτός ο οίκος την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα. Μαζί μου είναι ο Θόδωρα Ζαγανάκου. Θεοδώρα. Και να σου πω, Βασίλη, πως και οι προβλέψεις των αναλυτών είναι αισιόδοξες ότι η χώρα μας θα λάβει τελικά την επενδυτική βαθμίδα παρά τη διεθνή συγκυρία που επικρατεί λόγω του πολέμου στη Γάζα. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις, θα δοθεί ένα σήμα για την επίδοση της ελληνικής οικονομίας αλλά και τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν προκύψει. Το πρώτο βήμα λοιπόν έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου από την DBRS που άναψε το πρώτο πράσινο φως για την επενδυτική βαθμίδα. Αν λοιπόν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, σήμερα αργά το βράδυ η χώρα μας θα είναι ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό το πολύ σημαντικό επίτευγμα, καθώς το μόνο που θα απομένει μετά θα είναι η αναβάθμιση από την Fitch την 1η Δεκεμβρίου. Να πούμε τέλος, Βασίλη, ότι η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας θα δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για τις συνθήκες δανεισμού που θα είναι, όπως και την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων. Και πολύ πιο φθηνό χρήμα που θα παίρνουν οι ελληνικές τράπεζες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θεοδώρα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Στην σύλληψη επίρκου αστυνομικού για εμπορία ανθρώπων και διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε η ελληνική αστυνομία, όταν σταμάτησαν το όχημα στο οποίο επέβαινε ένας 32χρονος μαζί με άλλα άτομα στο κέντρο της Αθήνας. Στο κινητό του συναδέλφου του, μάλιστα, βρέθηκαν φωτογραφίες και βίντεο που αποκάλυπταν τις παράνομες πράξεις του. Έδειχνε την ικανότητά του στο χειρισμό των όπλων, πυροβολώντας προκλητικά στον αέρα παρουσία φίλων του στα Τουρκοβούνια. Πόζες με όπλα, πολυτελή, αυτοκίνητα, πουρα και ναργιλέδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον αστυνομικό που συνελήφθη για εμπορία ανθρώπων και διακίνηση ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας. Αποτελεί ιδιαίτερα δυσάρεστη είδηση η σύλληψη του 23χρονου, όμως δεν πρέπει κανείς να ξεχνά ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν συνάδουν με το λειτουργήμα του Έλληνα αστυνομικού. Οι άντρες της όπια και της ασφάλειας δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν ερεύνησαν το κινητό τηλέφωνο του 23χρονου αστυνομικού. Βρήκαν φωτογραφίες γυναικών σε κατάσταση πιθανών αιχμαλωσίας και άλλες που απεικόνιζαν γυναίκες να διαφημίζουν ότι είναι διαθέσιμες για ερωτική επαφή. Κανένας που πατάει τον όρκο του δεν θα πρέπει να βρίσκεται στους κόλπους της ελληνικής αστυνομίας.
Ο πολίτης θέλει μια αστυνομία καθαρή που να τον προστατεύει ουσιαστικά και αποτελεσματικά. Υπήρχαν ακόμη και μηνύματα με αναγραφόμενες τιμές για παροχή ερωτικών υπηρεσιών. Σε αυτά ο αστυφύλακας έγραφε πως το ροζ ραντεβού περιλάμβανε δύο άνδρες και μία γυναίκα για δύο ώρες full πρόγραμμα, το οποίο ανερχόταν στα 1000 ευρώ, ενώ η μία ώρα full πρόγραμμα, όπως έλεγε, ανερχόταν στα 600 ευρώ. Εντοπίστηκαν ακόμη φωτογραφίες με οπλισμό, πυροβόλα, όπλα και ναρκωτικές ουσίες, οι οποίες σε συνδυασμό με φωτογραφίες μεγάλων χρηματικών ποσών παραμπέμπουν σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Χαρακτηριστικά, σε σημείο συνομιλίας, ο 23χρονος αναφέρει πως το 9 πιστόλι κοστίζει 1.800 ευρώ, ενώ το περίστροφο με μήλο 200 ευρώ. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 23χρονος αστυφύλακας, ο οποίος υπηρετεί στο αστυνομικό τμήμα του Κολωνού, ελέγχεται ήδη και για άλλο πειθαρχικό παράπτωμα. Αυτή τη φορά 23χρονος συνελήφθη όταν οι αστυνομικοί της ομάδας ΣΟΠ και τον σταμάτησαν μετά από τυχαίο έλεγχο έξω από το σταθμό του μετρό στα Σεπόλια. Μαζί του βρίσκονταν ακόμη δύο άνδρες. Ο 23χρονος αστυφύλακας δήλωσε ότι του έχουν εκλέψει το μηχανάκι και ότι ζήτησε βοήθεια από τους άλλους επιβαίνοντες προκειμένου να το βρει. Δεν κατάφερε να πείσει τους αστυνομικούς και έτσι ξεκίνησε έρευνα από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών. Νέα στοιχεία ξετυλίγουν το κουβάρι της υπόθεσης της δολοφονίας του 29χρονου Μιχάλη Κατσούρη, κυρίες και κύριοι, έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Στο μαχαίρι ενός Κροάτη, χουλιγκάν, βρέθηκε αίμα που ανήκει στον άτυχο Μιχάλη. Πάμε στην Ιρώα Ροχάνη που έχει όλες τις πληροφορίες, Ιρά. Πρόκειται, Βασίλη, για ένα από τα δύο μαχαίρια των Κροατών χούλιγκαν, στα οποία είχαν βρει οι αστυνομικοί στη Νέα Φιλαδέλφια. Πάνω σε αυτό βρέθηκε το αίμα του αδικοχαμένου Μιχάλη Κατσούρη, καθώς και ακόμη ενός προσώπου, το οποίο δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί. Στη λαβή τώρα του μαχαιριού δεν έχει βρεθεί ούτε γεννητικό υλικό, ούτε δακτυλικά αποτυπώματα τα οποία θα μπορούσαν να δείξουν ποιος ήταν αυτός που κρατούσε το εν λόγω μαχαίρι. Παρόλα αυτά, έχουν βρεθεί κάποια μηνύματα τα οποία κάνουν λόγο για τρία πρόσωπα τα οποία δεν έχουν ακόμη συλληφθεί. Και σύμφωνα με τα μηνύματα αυτά, οι τρεις αυτοί άνδρες ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιος σκότωσε τον Μιχάλη. Εάν αυτή η πληροφορία επαληθευτεί, Βασίλη, τότε αυτοί οι τρεις άνδρες θα κληθούν να καταθέσουν στην αστυνομία. Ήρα, σε ευχαριστώ πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι, κυρίες και κύριοι, σ' άλλο στην Ιταλία με την προσωπική ζωή της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, που ανακοίνωσε το χωρισμό της με τον επί 10 χρόνια δημοσιογράφο σύντροφό της μετά από πικάντικες αποκαλύψεις. Τον Ανδρέα Τζιομπρούνο έκαψαν τα δημοσιεύματα και τα ντοκουμέντα με ανήθικες προτάσεις σε γυναίκες συναδέλφους του. Ένα ηχητικό, μάλιστα, ήταν αυτό που ξεχύλισε το ποτήρι για την Ιταλίδα Πρωθυπουργό. Χωριστούς δρόμους αποφάσισαν να ακολουθήσουν οι πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, με τον σύζυγό της, Ανδρέα Τζιομπρούνο, έπειτα από 10 χρόνια κοινή ζωής. Ήσταλμη και μάλιστα on camera. Guarda, questo blu estoril della di Viviana, la bellezza di questo blu estoril. No, siamo blu estoril, blucina. Με μια ανάρτηση στο προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τους τίτλους τέλους της σχέσης της. Η σχέση μου με τον Ανδρέα Τζιομπρούνο, που κράτησε σχεδόν 10 χρόνια, τελειώνει εδώ. Οι δρόμοι μας έχουν αποκλίνει εδώ και αρκετό καιρό και ήρθε η ώρα να το αναγνωρίσουμε. Τον ευχαριστώ για τα υπέροχα χρόνια που περάσαμε μαζί. Τα ετερόνυμα έλκονται και αυτό φαίνεται πως ίσχυε μέχρι και πριν από λίγο για την Τζόρτζια Μελόνι και τον κατά 4 χρόνια μικρότερο πρώην σύντροφό της, Ανδρέα Τζιομπρούνο, με τον οποίο απέκτησαν την 7χρονη Τζινέβρα. Ο Τζιομπρούνο είναι δημοσιογράφος και εργάζεται χρόνια στην τηλεόραση. Έχει διαφορετικές πεπιθήσεις από την Τζόρτζια Μελόνι, ενώ την έχει στηρίξει όσο κανένας άλλος. Οι δύο τους γνωρίστηκαν στην εκπομπή Κουίντα Κολόνα, που εκείνη ήταν καλεσμένη και εκείνος ήταν αρχισυντάκτης. Και ενώ στην αρχή τον πέρασε για το βοηθό του πλατό, δεν σταμάτησε να το κοιτάζει. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Ένα φλερτ που ξεκίνησε από ένα πλατό και τελείωσε εκεί 10 χρόνια μετά. Και σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και στη συνέχεια όλη η αθλητική επικαιρότητα με τον Γιώργο Σόμπολο. Η ενημέρωση δεν σταματά αμέσως μετά. Η επόμενη μέρα με τον Σεραφείμ Κοτρότσο και την Ανδριάννα Ζαρακέλη. Στις 9 Μιτσιβάρ με τον Γιώργο Μιτσικώστα και στις 10 η εκπομπή Πίσω από τις Γραμμές με τους Γιώργο Πιέρο, Λένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη. Πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.